Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2018. Κρυός. Κρυαράκια μου, επιτέλους ήρθαν οι λύσεις σε ό,τι περιμένετε από τα εργασιακά σας θέματα. Είδατε, η επιμονή επιβραβεύεται. Έντονη η δραστηριότητά σας σας βοηθάει όμως να βρείτε και τις λύσεις σε πολλά θέματα τα οποία αποζητάτε τον τελευταίο καιρό. Δώστε ιδιαίτερη βαρύτητα σήμερα στον έρωτα. Ταύρος. Ταυράκια μου, μια σημαντική επιτυχία σήμερα σας βοηθά να λύσετε οικονομικά θέματα και να χαρείτε επιτέλους μέσα από ένα φαύλο κύκλο που περάσετε την απόλυτη ηρεμία σήμερα. Καλοί φίλοι σας στηρίζουν και η ψυχική σας ανάταση είναι στο ζενίθ. Ήρθε η ώρα να πολεμήσετε για τα πιστεύω σας και να βγείτε νικητές στην αρένα της ζωής. Όλα έχουν διορθωθεί και πρέπει κι εσείς λίγο να αρχίσετε να χαλαρώνετε. Δίδυμος. Πρέπει να τονίσετε στον εαυτό σας σήμερα ότι όλα έχουν και τα όρια τους. Δώστε βαρύτητα στα προσωπικά σας θέλω και μην επομίζεστε τα βάρη των άλλων. Η σημερινή μέρα θέλει προσοχή στον εργασιακό τομέα, μιας και τα πράγματα αρχίζουν να διορθώνονται στα διαπροσωπικά σας θέματα. Ηρεμήστε, φίλοι μου, την επόμενη εβδομάδα θα είστε πολύ καλύτερα. Και πάμε στον καρκίνο. Καρκινάκια μου, ήρθε η ώρα της δράσης. Επίλυση σε όλους τους τομείς και πρέπει να δώσετε ευκαιρίες σε νέα πρόσωπα να μπουν στη ζωή σας, είτε στον εργασιακό τομέα είτε στον ερωτικό. Τα πρόσωπα αυτά θα φέρουν νέες επιτυχίες στη δύσκολη καθημερινότητά σας. Καλό είναι να εμπιστεύεστε και λίγο το ένστικτό σας σήμερα. Λέων. Λιοντάρια μου, σήμερα σας δίνεται ευκαιρία να δημιουργήσετε ένα νέο πλάνο ζωής με γνώμονα τη λογική. Όλα αλλάζουν με ταχύτητα φωτός, αλλά μη φοβάστε αφού εσείς είστε το φως. Ο ήλιος από τον υδροχό, η Αφροδίτη, ο Άρης και η νέα όψη των πλανητών σας βοηθούν να βρείτε λύσεις σήμερα στα υπαρξιακά θέματα. Η επιτυχία είναι κοντά σας. Παρθένος. Παρθένη μου, σήμερα η μέρα σας κυλά με πάρα πολύ κέφι, μιας και τα δύσκολα αρχίζουν σιγά σιγά να φεύγουν. Οι νέες πλανητικές όψεις φέρουν επιτυχία σε θέματα οικονομικά, εργασιακά αλλά και οικογενειακά. Η λογική σας ξεπερνά τον εαυτό σας και αυτό σας φέρνει πολύ μεγάλη δύναμη σε θέματα επικοινωνίας με φίλους αλλά και τον ερωτικό σύντροφο. Δώστε βάση σε ό,τι σας ευχαριστεί χωρίς να τα λογαριάζετε και τα λογάκια των τρίτων εννοώ. Είναι ζήτημα τιμής, παιδιά, σήμερα. Και πάμε στο ζυγό. Ζυγουδάκια μου, η όψη Αφροδίτης από τον υδροχό, κυβερνήτη σας, σας φέρνει νέες εξελίξεις αλλά και έντονα πάθη και φιλοδοξία σήμερα. Η δύναμή σας είναι τεράστια και πρέπει να αποκαλύψετε πρώτα μέσα σας, μέσα από το τέρι σας, τι αισθάνεστε, συζητήσεις, επαφές και όλα αυτά τα ερωτικά που κάνει η Αφροδίτη. Σαν ερωτικά πλάσματα, μη φοβάστε τον έρωτα, από εδώ και μπρος έχετε μόνο απολαβές, ερωτικές και οικονομικές. Σκορπιός. Αγαπημένοι μου φίλοι, ήρθε η στιγμή να δώσετε βαρύτητα στα ατομικά σας θέλω και πιστεύω. Ένα οικογενειακό θέμα που σας προβληματίζει εδώ και καιρό, είτε υγείας είτε οικονομίας, θα πάρει και τη λύση του. Νέα πνοή θα δώσετε σε ερωτικά θέματα και θα βρείτε τις λύσεις από το απόγευμα και μετά. Ο Δίας από το ζώδιο σας κάνει καλά τη δουλειά του και περιμένετε καλές εξελίξεις. Τοξότης. Γλυκά μου φιλαράκια, ήρθε η στιγμή να ξεστομίσετε την ομή αλήθεια. Όπως κάθε σωστός κυνηγός, έτσι και εσείς λέτε σήμερα τα πράγματα με το όνομά τους. Κάθε κατεργάρι στον μπάγκο του λοιπόν. Τη σημερινή ημέρα έχετε μόνο επιτυχία και όλοι χλωμιάζουν στο πέρασμά σας. Η δύναμη του πλανήτη Άρη είναι με το μέρος σας, απολαύστε λοιπόν κάθε επιτυχία. Και πάμε στον εγώ καιρό. Εγώ καιράκια μου, νέα πνοή στα σχέδια σας, βαδίζετε σε ένα δρόμο δύσκολο αλλά με πολύ καλές επιτυχίες. Τεράστια η δύναμή σας, τεράστια και η υπομονή σας, αυτά είναι τα όπλα σας. Μη δίνετε σημασία στην ασυνεννοησία σήμερα, κανένας δεν μπορεί να σας προλάβει. Επιτυχία στον έρωτα αλλά και στον χώρο της εργασίας. Σήμερα είναι πολύ απλά τα πράγματα και πρέπει να τα απολαύσετε. Υδροχός. Για πρώτη φορά στα χρονικά σήμερα θα είστε σιωπηλοί, όχι από κακή διάθεση αλλά από κακή συμπεριφορά τρίτων. Η επιτυχία σας είναι μεγάλη και αυτό κάνει τους ανταγωνιστές σας να σιωπούν. Δεν είναι η ώρα για δράση, αφήστε την άλλη πλευρά να εκδηλωθεί πρώτα. Ο ερωτικός τομέας σας χαρίζει μοναδικές στιγμές σήμερα, φίλοι μου. Ιχθύες. Ψαρούλια μου, η δυναμική σημερινή ημέρα και εσείς τρέχετε γύρω από τον εαυτό σας και γύρω από τους άλλους, όπως κάνει η γη γύρω από τον ήλιο. Η ενέργειά σας είναι στα ύψη στον εργασιακό τομέα. Η κούραση δεν λείπει, αλλά από το μεσημέρι και μετά θα απολαύσετε την παρέα των αγαπημένων σας προσώπων. Προσοχή σε μυοσκελετικά προβλήματα. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.